Το μυλόξιδο είναι ένα φυσικό προϊόν που χρησιμοποιείται για πολλούς θεραπευτικούς σκοπούς εδώ και αιώνες. Αν και μάλλον είναι πιο γνωστό για τη χρήση του στη μαγειρική, πολλοί πολιτισμοί εκθιάζουν αυτό το προϊόν λόγω της υψηλής του περιεκτικότητας σε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και ενεργά στοιχεία. Τα ωφέλη που μπορεί να έχει για την υγεία σας είναι άλλος ένας λόγος για τον οποίο είναι τόσο δημοφιλές, πολλά από τα οποία έχουν αποδειχθεί από την επιστημονική κοινότητα. Τα περισσότερα από αυτά τα ωφέλη οφείλονται στην υψηλή του περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία και οξέα που ρυθμίζουν το φυσικό pH του οργανισμού και βελτιώνουν την πεπτική υγεία. Μια από τις ιδιότητες του μυλόξιδου που έχει ερευνηθεί εκτενώς, είναι η ικανότητά του να μετριάζει τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα σε ασθενείς με διαβήτη. Μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει κάποια πολύ σημαντικά ευρήματα από σχετικές έρευνες, με τους εμπειρογνώμονες να ισχυρίζονται ότι το μυλόξιδο θα μπορούσε να είναι ένα στοιχείο κλειδί για τον έλεγχο αυτής της νόσου. Το μυλόξιδο θα μπορούσε να είναι για τον διαβήτη τόσο αποτελεσματικό όσο και κάποια φαρμακευτική αγωγή. Ο διαβήτης τύπου 2 είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος με τον οποίο η ασθένεια αυτή εκδηλώνεται στον άνθρωπο. Υπεύθυνη για αυτή την πάθηση είναι η ινσουλίνη και τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Ο διαβήτης εκδηλώνεται όταν το σώμα σας χάνει την ικανότητά του να ρυθμίζει τη γλυκόζη που βρίσκεται στην κυκλοφορία του αίματος, είτε επειδή αναπτύσσει αντίσταση στην ινσουλίνη είτε επειδή η παραγωγή ινσουλίνης επιβραδύνεται. Βάσει αυτού, έχει βρεθεί ότι τα θρεπτικά συστατικά που περιέχονται στο μυλόξιδο λειτουργούν επιδραστικά στη μείωση και τη θεραπεία του διαβήτη, βελτιστοποιώντας τη λειτουργία της ινσουλίνης, θέτοντας υπό έλεγχο τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Η ιατρική κοινότητα έχει αναπτύξει φάρμακα που εμποδίζουν την πέψη των σακχάρων και των αμύλων. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο να ανεβαίνει απότομα το σάκχαρό σας, θέτοντας με αυτό τον τρόπο υπό έλεγχο τον διαβήτη. Πρόσφατα, ωστόσο, επιστήμονες ανακάλυψαν ότι το μυλόξιδο λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, πράγμα που σημαίνει ότι έχει παρόμοιο αποτέλεσμα με τα εν λόγω φάρμακα. Αυτό οφείλεται στην υψηλή περιεκτικότητά του σε οξικό όξι, μια βιοδραστική ουσία που βρίσκεται σε σχεδόν όλες τις ποικιλίες ξυδιού. Το οξικό όξι εμποδίζει την πλήρη πέψη σύνθετων υδατανθράκων, η οποία επιτυγχάνεται επιταχύνοντας τη διαδικασία μέσω της οποίας τα τρόφιμα φεύγουν από το στομάχι ή αυξάνοντας την απορρόφηση της γλυκόζης μέσω των ιστών του σώματος. Μια θεωρία υποστηρίζει ότι το προϊόν αυτό έχει την ικανότητα να αναστέλει τη δραστηριότητα ορισμένων πεπτικών ενζήμων που διασπούν τους υδατάνθρακες σε σάκχαρα, γεγονός που επιβραδύνει τη διαδικασία μετατροπής σε γλυκόζη στην κυκλοφορία του αίματος. Αυτό δίνει στο σώμα σας περισσότερο χρόνο για να μεταβολήσει τη ζάχαρη στην κυκλοφορία του αίματος, εμποδίζοντας την εκτόξευση του σακχάρου σας σε επικίνδυνα επίπεδα. Πώς να καταναλώσετε το μυλόξιδο για να θέσετε υπό έλεγχο τον διαβήτη? Για να επωφεληθείτε από τις ιδιότητες του μυλόξιδου, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι ποτέ δεν θα πρέπει να υπερβείτε το συνιστόμενο όριο κατανάλωσης, καθώς και ότι θα πρέπει να επιλέξετε ένα προϊόν που να είναι 100% οργανικό. Ενώ υπάρχουν πολλά διαφορετικά μυλόξιδα διαθέσιμα στην αγορά, κάποια από τα οποία μπορεί να έχουν αρκετά χαμηλή τιμή, αυτά έχουν υποβληθεί σε διαδικασίες που τα απογυμνώνουν από τις περισσότερες ευεργετικές τους ιδιότητες. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να γνωρίζετε την προέλευση του προϊόντος. Διαφορετικά μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε μυλόξιδο στο σπίτι χρησιμοποιώντας χυμό μήλου που έχει υποστεί ζύμωση. Προκειμένου να ρυθμίσετε τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα σας, συνιστάτε η καθημερινή κατανάλωση του προϊόντος, αλλά χωρίς ποτέ να υπερβαίνετε τις 2 κουταλιές της σούπας ανά την ημέρα. Αυτές θα πρέπει να αραιώνονται σε νερό ή κάποιο άλλο υγρό προκειμένου να αποφεύγεται ο ερεθισμός του στόματος και του λαιμού. Στην ιδανική περίπτωση θα πρέπει να το καταναλώνετε με άδειο στομάχι ή πριν κοιμηθείτε. Ωστόσο, στην τελευταία περίπτωση θα μπορούσε να προκαλέσει την ανάγκη προσούρηση κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Ένας άλλος τρόπος για να το καταναλώσετε είναι ως dressing στη σαλάτα σας ή να το προσθέσετε σε χυμούς και smoothies. Και οι δύο αυτοί τρόποι θα βοηθήσουν να αποφύγετε την απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα σας μετά από ορισμένα γεύματα. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι τα οξέα στο ξύδι μπορούν να διαβρώσουν το σμάλτο των δοντιών, ακόμη και να προκαλέσουν εγκάβματα σε ευαίσθητους ιστούς. Ποτέ μην υπερβαίνετε τη συνιστόμενη ποσότητα. Είναι επίσης σημαντικό να θυμάστε ότι η παρατεταμένη κατανάλωση μπορεί να μειώσει την οστική πυκνότητα και τα επίπεδα καλίου στο σώμα σας. Για να αποφευχθεί αυτό, συνιστάτε να ακολουθείτε αυτή τη θεραπεία για 2 εβδομάδες συνεχόμενα κάθε μήνα και στη συνέχεια να κάνετε ένα διάλειμμα για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Εάν έχετε χαμηλά επίπεδα καλίου ή πάσχετε από οστεοπόρωση, μιλήστε με τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε αυτή τη θεραπεία.